θα σας πω σε μια άλλη γυναίκα διθύραμβο, η οποία έδωσε μια συνέντευξη. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί τι να πω κι εγώ. Harper's Bazaar, Ειρήνα Σάικ, φέη μου. Mm-hmm. Λοιπόν, τι είπε η Ειρήνα Σάικ. Έχει μεγάλη ανασφάλεια και μετά τη γέννηση του παιδιού της, αγάπησε τις ατέλειές της. Mm. Του σώματός. Στέλιο, θες να μας πεις. Στέλιο, να μας πεις. Γιατί το βλέπουμε στο μόνο δηλαδή, μέσα. Πιστεύω. Δεν καταλαβαίνω, Ελένα μου, γιατί το λες αυτό. Αγκάλιασα τις ατέλειές μου. Δεν είναι δυνατόν η Ειρήνα Σάικ να μιλάει για ατέλειες. Πες μου τώρα. Ναι, γιατί δεν ξέρεις πόσο. Τις ατέλειες του σώματός της, όχι τις ατέλειες της. Γιατί δεν ξέρεις ο καθένας πώς βλέπει τον εαυτό του. Βέβαια. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δηλαδή, μπορεί εμείς τώρα που βλέπουμε ένα θεϊκό σώμα να λέμε εντάξει τώρα κι αυτή. Μας κοροϊδεύει. Δηλαδή, μας κοροϊδεύει. Κοίταξε να δεις. Από την άλλη, το πόσο αισθάνεται ο καθένας με τον εαυτό του, με το σώμα του. Ναι. Και αν αισθάνεται ναι, όμορφο ή όχι, αυτό. Δεν έχει να κάνει με τις ατέλειες και με το σώμα. Έχει να κάνει με το αν είναι καλά συναισθηματικά, αν του έχουν φερθεί καλά στη ζωή του, αν τα έχει καλά με τον εαυτό του, αν περνάει μια φάση δύσκολη, αν τον έχουν κοροϊδέψει. Απλά καθημερινά πράγματα. Έτσι. Αν αυτή έχει χωρίσει και ο άλλος την έχει. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, κάπου ξεσπάς, ξέρω εγώ. Ναι, και κάθε γυναίκα έχει και τις δικές της ανασφάλειες, έτσι. Το οποίο είναι αναφέρα το δικαίωμα. Άρα, δηλαδή, έρχεσαι εσύ, Ελεάνα, έρχεται η Φέη μέσα. Ναι, ναι. Με ό,τι φόρμες, τζιν, αυτά, παντελόνια, αυτό, τι να είναι. Και τη λέμε, ρε παιδί μου, πώς είσαι έτσι, τι σώμα είναι αυτό. Και τι κάνει η Φέη. Έλα, μωρέ. Αυτό είναι η Ειρήνα Σάικ. Κατάλαβες. Λέμε όλοι τι σώμα έχεις, εσύ. Και αντιδράσει. Εσύ μας λέει σιγά. Μας λέει σιγά. Αυτό άντε είναι. Καλέ, με το κουλούρι στο είναι. Χέρι. Τι λέω. Άντε καλέ. Έτσι λες. Με το κουλούρι στο χέρι μας κοιτάει και το κλάμε και μας λέει. Εγώ σήμερα έτσι που είμαστε στο καμαρίνι μαζεμένοι, Στέλιο, ακούς. Όχι, δεν ακούς. Δεν ακούς, Στέλιο. Έχει μείνει με την Ειρήνα Σάικ. Στο μουτσινά μόνο είσαι, Αλέ. Πέστα. Καταγγελία. Πέστα, Φέη. Φιλιά Νίκο μου. Όχι, επειδή δεν τον πέτυχα αυτές τις μέρες. Ξέχασα τι θέλω να πω. Ήρθε το καμαρίνι. Έλεγα να κάνουμε εκπομπή εκεί μέσα, όπως ήμασταν. Ωραία, και τα λέγαμε. Γιατί στα καμαρίνια λέγονται και πράγματα. Ελεάνα, να σε ρωτήσω κάτι, μια και πιάσαμε την Ειρήνα Σάικ. Ισχύει το φλερτ με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο που κάτι του είδαμε μαζί στην Κοατσέλα. Δεν ξέρω αν τα είδε. Υπήρξαν φήμες και φωτογραφίες για την Κοατσέλα. Εγώ διαβάζω άλλα πράγματα πάντως εδώ. Ότι υπάρχει μια του Noah's Better πάλι με τον Bradley Cooper. Μα πάλι. Πέρα εδώ θα είναι αυτή η σχέση. Γιατί αυτό το είχαμε ακούσει πριν κανένα μήνα. Ισχύει, πάνε για επανασύνδεση. Υπάρχουν πολύ έντονες πληροφορίες ότι έχουν έρθει πάλι κοντά, να ξέρετε, και θυμάστε τότε που είχαν χωρίσει, δεν υπήρχε τρίτο πρόσωπο. Με τη Lady Gaga. Ναι, ήταν με τη Lady Gaga το γνωστό αυτό. Η μαμά του. Ορθώς σε μίλησε σαν και καθήμενη. Η μαμά δεν θέλει πολύ την Ειρήνα. Η μαμά του. Αλλά δεν θέλει καμία μάλλον για το γιο της. Είναι μερικές μαμάδες που θέλουν. Ναι, κρατάει, κράτα και θυμάστε. Ναι, φωτογραφίες κρατάει για το χέρι της μαμάς. Ναι, αλλά βλέπεις, Φέη μου, όμως, ότι μετά από 4-5 χρόνια ο Bradley Cooper θέλει να κρατάει την Ειρήνα Σάικ. Με έτσι πάει. Δεν φοβάμαι, γιατί με τη μαμά δεν θα πάει πουθενά. Έτσι πάει.